Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, η χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωση και το σπόντου ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί και προκάλεσε τόσες αντιδράσεις, απασχολούν την συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Χαρίτση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ, που είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου 10 λεπτά. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σκουρλέτης, σε απαντητική του επιστολή στην ΕΣΥΑ με αφορμή το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, είχε υποστηρίξει ότι ο στόχος του δεν ήταν να προσβάλλει το δημοσιογραφικό κόσμο στο σύνολό του. Τόνιζε μάλιστα ότι η πλειονότητα των δημοσιογράφων δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη μορφή που παρουσιάζει. Ο κύριος Σκουρλέτης θεωρεί επίσης ότι το μείζον ζήτημα είναι η διάθεση του δημόσιου χρήματος στα μέσα ενημέρωσης με όρους αδιαφάνειας. Υπενθυμίζουμε εδώ τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλεί εδώ και μέρες την κυβέρνηση, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να δώσουν, όπως υπογραμμίζουν χωρίς δικαιολογίες, τη λίστα με τα 20 εκατομμύρια ευρώ στην δημοσιότητα. Να θυμίσουμε όμως εδώ, Ντένια, ότι είχε προηγηθεί επιστολή της ΕΣΥΑ προς τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη, για το επίμαχο σποτ, όπου έκανε λόγο για απαράδεκτο διασυρμό συλλήβδην του δημοσιογραφικού κόσμου στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης και της αντιπολιτευτικής τακτικής. Ναι. Η συνάντηση που είναι σε εξέλιξη γίνεται μετά από πρωτοβουλία και τηλεφωνική επικοινωνία που έχει ο κύριος Σκουρλέτης με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ. Ντένια. Μάλιστα. Μια συνάντηση που θα δούμε τι θα βγάλει, τι θα προκύψει, λοιπόν, έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ.